Μαζί μας ο κύριος Παπαδόπουλος, προπονητής ΣΑΕΚ. Coach, σήμερα κερδίσαμε σχετικά άνετα. Πες μου, σε παρακαλώ, δύο λόγια για το παιχνίδι. Ναι, καλησπέρα. Ήταν από τη μέρα που ήρθα η καλύτερη εμφάνιση της ομάδος, με διαφορά. Η στατιστική σε πολλούς παραγράφους το λέει ξεκάθαρα. Είχαμε πάθος. Ακολουθήσαμε το πλάνο μας πιστά, ό,τι είχαμε πει όλη τη εβδομάδα. Αφήσαμε πίσω μας σχετικά πολύ γρήγορα την πολύ κακή εμφάνιση με τον Πιερικό. Είχαμε πει με τα παιδιά, είχαμε μιλήσει πολύ, είχαμε δουλέψει πολύ αυτή την εβδομάδα ότι δεν μπορούμε αυτή η ομάδα να ξαναπαίζει έτσι. Αναλύσαμε αρκετά το παιχνίδι και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά η ερωτερότητα της ΑΕΚ φάνηκε στο γήπεδο. Είχαμε 5 παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Είχαμε 10 κλεψίματα. Νομίζω ότι βγάλαμε τρομερό πάθος, τρομερές περιστροφές. Και ζήτημα να φάγαμε ένα ή δύο εύκολα καλάθια. Κρατήσαμε τον Ηλιάδη, το βασικό σκόρερ του αντιπάλου, με 2-16 σουτ. Αυτό τα λέει όλα. Και νομίζω ότι η ομάδα μόνο θετικά μπορεί να βλέπει τη συνέχεια. Και αισιοδοξώ ότι με ανάλογη δουλειά και υπομονή θα κατακτήσουμε το στόχο. Συγχαρητήρια στους παίχτες και συνεχίζουμε. Μου έδωσες πολύ ωραία πάσα. Πλέον είμαστε στην τρίτη θέση. Τι μέλη γενέστε? Ποια είναι τα όνειρα? Μπορούμε την άνοδο? Να δουλεύουμε όπως δουλέψαμε αυτή την εβδομάδα. Να συγκεντρωνόμαστε για το παιχνίδι, για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αν τα κάνουμε αυτά, επειδή δουλεύουμε καλά και έχουμε πλάνο και βλέπουμε διεξοδικά το κάθε παιχνίδι, θα κάνουμε ταμείο στο τέλος και πιστεύω θα είναι θετικό. Αν και λίγες εβδομάδες ή μέρες στην ΑΕΚ, πες μου λίγο σε παρακαλώ τα συναισθήματά σου. Εντάξει, σίγουρα για ένα νέο προπονητή είναι τιμή να είναι σε μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι η ΑΕΚ. Εγώ περνάω πολλές ώρες στο γήπεδο και μιλάω με τους παίχτες. Προσπαθώ να τους πάρω το 100%. Αυτό θα κάνω μέχρι τέλος, είναι η δουλειά μου, επαγγελματίας. Η δικιά μου διάκριση σχετίζεται μέσα από την ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.